εσύ δεν ξέρεις και πού θα τους πετύχεις. Ναι, ναι. Όχι, πού θα οδηγηθεί. Πώς έγινε όμως αυτό, έβγαινε ένας. Άρχισε να τον τραβάμε με ζόρι με λουρί. Τον ζόρισες δηλαδή. Ναι, ναι. Καλά το έκανες. Αυτό το πράγμα, το έλεγα, με ρώτησε... Δεν σημαίνω, συζητούσαμε με τον Κώστα για το σκύλο μου τον Πάπη, τον αδερφό της Ασπρόμαυρης. Και του είπα ότι δεν περπάταγε 6 μήνες με τίποτα. Και κάποια μέρα λέω, εντάξει, αυτό ήταν, δεν γίνεται να τον παίρνω αγκαλιά για να περπατήσει, για να βγούμε από το σπίτι. Και τον τράβησε. Αυτό ήταν. Πηγαίνει βόλτα με το λουρί του. Το θέμα μου δεν είναι να βγει έξω με το λουρί. Όχι, όχι, να δεν κατάλαβες. Να παίζει με τους άλλους, να δεν είναι. Πήγαινε, παιδιά. Ο σκύλος ο συγκεκριμένος που λέω ήταν ότι δεν έβγαινε έξω καθόλου. Δεν ήθελε να βγει. Και λέω, ωραία, θα σε ζωρίσω. Τελείωσε, δεν γίνεται. Και τον ζόρισα και απέδωσε. Και τώρα περπατάει κυρίως με το λουρί, πολύ ωραία. Μπαίνει, βγαίνει στο αυτοκίνητο, κανένα πρόβλημα. Ήταν σαν να ήθελε το τράβηγμα. Ναι, αλλά ήταν το θέμα, είναι αρπαχτή με κανέναν. Ναι, κατάλαβε, βέβαια. Αυτός προσπάθησε να κάνει τα μάτια σου όπως είναι τα δικά του. Έλα εδώ, βρε Καραγκιόζη, έλα εδώ, εδώ. Έλα εδώ, δεν βλέπεις κιόλας. Κλείς τα μάτια σου τελείως και άσε μονάχα ένα κομματάκι το οποίο να μπορεί να ναι. κοιτάει κάτω. Έτσι βλέπει. Έτσι δεν βλέπει αυτός. Δηλαδή το γεγονός ότι παίζει τώρα είναι θαύμα για μένα με τα 3,5 τέταρτα της όρασής του χαμένα. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτά που κάνει φωτογραφική μηχανή, παιδιά. Κάνει νερά. Έλα εδώ, βρε Καραγκιόζη. Από εδώ, από εδώ. Εδώ είμαστε.